Καλημερίζω τον κύριο Νίκο Κατσαράκη, ο οποίος είναι υποδιευθυντής στο Μουσικό Σχολείο. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλή σας μέρα. Πάμε να δούμε λίγο και να μνημονεύσουμε αυτή την προσπάθεια των μαθητών και όλων εσάς, κύριε Κατσαράκη. Κυρίως των μαθητών θα μπορούσα να πω εγώ. Οι καθηγητές παίζουν βέβαια το δικό τους ρόλο σε όλο αυτό το αποτέλεσμα. Γιατί είναι ένα αποτέλεσμα ναι μεν μαθητών, αλλά το επίπεδο είναι υψηλό τελικά. Το αποτέλεσμα που θα ακούσει, που ακούει ο κρατής, γιατί έχουμε ήδη αρχίσει τις εκδηλώσεις μας, από τις 19 του μήνα που είχαμε τη μεγάλη εκδήλωση, το μεγάλο συνόλο μας στο Πολιτιστικό Κέντρο, συνεχίζουμε μια σειρά άλλων 9 εκδηλώσεων που εμφανίζονται και άλλα σύνολα και άλλα όργανα, όπως έχουμε σήμερα, παραδείγματος χάρη, μια συμμετοχή μας στο Ούτα Climate Festival, γίνεται στον πολιτιστικό, στην πειραματική σκηνή, και εμφανίζεται το popular music, το σύνολό μας, jazz rock, και το body music, που είναι επίσης κάτι το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό στο Ηράκλειο και κάνει πάντοτε αίσθηση. Όμως οι εκδηλώσεις μας συνεχίζονται και πάλι στο Πολιτιστικό Κέντρο, όπου έχουμε στις 30 του μήνα την συναυλία πιάνου, στην αίθουσα συναυλιών του Πολιτιστικού. Και βέβαια όλες αυτές οι εκδηλώσεις... σύμπραξη με το Μουσικό Σχολείο... Γιατί δεν θα συγκρατήσει ο κόσμος όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Όχι, εγώ απλά τις αναφέρω γιατί και μιλάω για αυτό τον κύκλο συναυλιών, κύριε Κατσαράκη, διότι υπάρχει και η σύμπραξη και άλλων σχολείων. Δηλαδή, ας πούμε 30 του Μάρτη, αν κάποιος θέλει να το προγραμματίσει, μπορεί βεβαιότατα μέσα από και το site να βρει ποιες είναι αυτές οι εκδηλώσεις, ποιος είναι αυτός ο κύκλος των συναυλιών. Υπάρχει και η σύμπραξη με το Μουσικό Σχολείο της Ερόδου και είναι μια προσπάθεια όλων αυτών των παιδιών με την αγάπη τη μουσική, μαζί με τη μουσική, τα μουσικά τα σύνολα, βέβαια παράλληλα με τα μαθήματά τους. Είναι τα παιδιά που καταβάλουν διπλό κόπο στην καθημερινότητά τους, έτσι δεν είναι? Βέβαια, γιατί πρέπει να πούμε ότι το Μουσικό Σχολείο έχει όλα τα γενικά μαθήματα που έχουν όλα τα υπόλοιπα σχολεία, βέβαια. Είναι επιπλέον τα μουσικά μαθήματα. Γι' αυτό, αυτό και το λόγο για αναφορές. Να πούμε για αυτό το θέμα, πάρα πολύ ωραία κάνετε και αναφέρετε τη συνεργασία με το Μουσικό Σχολείο της Ρόδου, η οποία είναι εκείνη πάλι στην αίθουσα συναυλιών, στην ημέρα της συναυλίας των πιάνων, όπου είναι παγκόσμια ημέρα πιάνου, εκείνη η μέρα. Και έχουμε και άλλη μια σύμπραξη όμως που γίνεται στο Ρέθυμνο, και αυτή είναι στις 15 του μήνα, στο σπίτι του πολιτισμού. Έχουμε γενικά εκδηλώσεις μας και εκτός Ηρακλείου, και μάλιστα σήμερα που μιλάμε εμφανίζεται το παραδοσιακό και φωνητικό μας σύνολο στην Κωνσταντινούπολη σήμερα στις 8 η ώρα. Σπουδαία δουλειά. Σπουδαία δουλειά που γίνεται από όλα τα παιδιά με πολύ πείσμα και παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζονται και μέσα στα μουσικά σχολεία. Δεν είσαστε εκτός της πραγματικότητας, έχετε ακριβώς τα ίδια προβλήματα. Η υποστελέχωση, η υποχρηματοδότηση είναι και δικά σας θέματα, κύριε Κατσαράκη. Είναι θέματα που τα βιώνουμε, είναι η αλήθεια. Ευτυχώς τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολύ διορισμοί στα μουσικά σχολεία, με αποτέλεσμα να έχει συμπληρωθεί σε ένα αρκετά μεγάλο βαθμό το κενό και να χρειαζόμαστε πλέον πολύ λίγους αναπληρωτές. Όμως παραμένουν κάποια θέματα που έχουν να κάνουν με το κτηριακό μας και γενικά με τη φροντίδα του κτηρίου, που έχει να κάνει γενικά με τις συνθήκες των μαθητών μας μέσα στο σχολείο, που χρειάζονται βελτίωση. Όμως με όλες αυτές τις συνθήκες έχουμε ένα μουσικό αποτέλεσμα πάρα πολύ καλό, και μάλιστα και μπορώ να σας πω, για να μην περιοριζόμαστε μόνο στο μουσικό κομμάτι, να πούμε ότι το σχολείο μας έχει μεγάλο ποσοστό επιτυχιών και σε γενικές σχολές. Και ένα καλό όνομα το οποίο έχει χτιστεί και από τους καθηγητές μουσικής αλλά και από τους καθηγητές γενικής παιδείας.
με τους μαθητές να σηκώνονται και από νωρίς το πρωί, έτσι ώστε να πάρουν το λεωφορείο, να βγουν έξω, να έρθουν στο σχολείο, να μην το ξεχνάμε. Βέβαια, γιατί έχουν να κάνουν οπωσδήποτε και αυτή την απόσταση που έχει να κάνει με το Ηράκλειο Γούρνες, αλλά να πούμε ότι οι μαθητές μας δεν έρχονται μόνο από το Ηράκλειο. Έχουμε ένα σημαντικό ποσοστό από το Ηράκλειο, έχουμε ένα ποσοστό από την περιοχή του Δήμου Χερσονήσου, όμως έχουμε και από, και από Καστέλη, έχουμε από Άγιο Νικόλαο τρεις μαθητές, έχουμε από Θραψανό, από διάφορους τόπους και από το Δήμο Μαλεπιζίου. Μα γι' αυτό τα λέω, κύριε Κατσαράκη, γιατί κάποιος πρέπει να σκύψει πάνω από αυτά τα προβλήματα. Γιατί αν θέλουν μια ώρα να έρθουν, θέλουν και μια ώρα να γυρίσουν στο σπίτι τους. Από είναι χρόνος που τα ταλαιπωρεί περισσότερο. Δεν είναι χώρος και χρόνος ξεκούρασης μέσα σε ένα λεωφορείο. Γιατί θέλουν άλλη μια ώρα πριν να σηκωθούν για να ετοιμαστούν, να φύγουν, να πάνε στη στάση. Όλα αυτά είναι μεγάλα μεγάλα θέματα. Είναι υποδομές, σχολικές υποδομές, κτηριακές υποδομές, που δεν είναι εδώ στην πρώην Αμερικανική βάση και το καλύτερο δυνατό. Μην ξεχνιόμαστε. Ναι, είναι αλήθεια ότι η πρώην Αμερικανική βάση ήταν μια λύση ανάγκης εν έτη 2000 που ιδρύθηκε το σχολείο. Και πήγαμε στο ουδέν. Ναι, και πήγαμε στο ουδέν μονιμότερο του προχείρου. Καταλαβαίνετε ότι ως στρατιωτικά κτίρια, βέβαια, στατικά είναι πάρα πολύ γερά κτίρια. Δεν το συζητάμε, δεν υπάρχει ούτε ρογμή στο κτίριο καθόλου και δεν δείτε τέτοιο θέμα στατικότητας καθόλου. Όμως, οπωσδήποτε, δεν απέχουν πάρα πολύ από τις κτηριολογικές προϋποθέσεις που θέτει. Μα σαφέστατα, γνωρίζω πάρα πολύ καλά την περιοχή και τα κτίρια. Το αν κουνιούνται δεν κουνιούνται, το αν έχουν τα παράθυρα που μπάζουν δεν μπάζουν, το αν είναι σκουριασμένα τα υλικά που είναι στα παράθυρα, τα αλουμίνια πια μετά από τόσα χρόνια, και όλα τα υπόλοιπα, τις διαρροές κλπ. Την απεντόμωση που χρειάζεται κάθε χρόνο. Είμαι γνώστης, πολύ καλός γνώστης της περιοχής, κύριε Κατσαράκη, και γι' αυτό τα θυμάμαι και γι' αυτό λέω ότι δεν αξίζει σε κανένα παιδί να βρίσκεται σε ένα τέτοιο χώρο. Και είναι το μεγάλο μπράβο και στα παιδιά, το μεγάλο μπράβο και σε εσάς, σε όλα αυτά τα οποία κάνετε. Αυτό ήθελα να πω. Καταλαβαίνετε, όμως θα σας πω ότι παρόλες τις συνθήκες που δεν είναι βέβαια τρομακτικές, δεν το συζητάμε. Εμείς δεν έχει ο κόσμος καμία εικόνα. Είναι εντάξει. Γνωρίζουμε τι είναι, δεν οροποιούμε καμία κατάσταση και ούτε την παρουσιάζουμε αλλιώς. Έχει σχέση με τον Δήμο Χερσονήσου, όπου κάνει συνεχείς βελτιώσεις στο κτίριο. Να πούμε όμως ότι για πρώτη χρονιά, και αυτό νομίζω ότι λέει πάρα πολλά, το σχολείο μας έχει δύο τάξεις στην τρίτη λυκείου. Αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά δεν θέλουν να φύγουν από το μουσικό σχολείο. Ακόμα και σε τάξη τέτοια που είναι τρίτη λυκείου, καθοριστική σημασίας για τη μετέπειτα ζωή τους. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το παιδί αναλαμβάνει πλέον και δεν θέλει να φύγει από ένα σχολείο που του τρώει περισσότερες ώρες, οπωσδήποτε, σε σχέση με ένα γενικό σχολείο, με ένα σχολείο της γειτονιάς τους, τα λέγαμε, προτιμάει να έρχεται στο μουσικό σχολείο και να τελειώσει εκεί. Και που η πολιτεία το έχει αφήσει εκεί. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο, καταλαβαίνω και τη δική σας τη δύσκολη θέση, όμως αλλιώς έχετε τη δυνατότητα εσείς να τα πείτε, αλλιώς έχω τη δυνατότητα εγώ να τα πω, και λέω ότι η πολιτεία θα πρέπει επιτέλους να αναλάβει τις ευθύνες της, τελεία και παύλα, εάν θέλουμε να το προχωρήσουμε και να πάμε μπροστά και να πούμε ότι, ξέρετε, έχουμε ανθρώπους, έχουμε νέους ανθρώπους που στηριζόμαστε σε αυτούς για να κάνουν όλη αυτή τη δουλειά. Γιατί όποιος διαβάσει για αυτό τον κύκλο των συναυλίων μέχρι τις 25 Απριλίου θα δει ότι πάτε με πολλά μουσικά σύνολα και με πολύ καλές συνεργασίες. Πάτε στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, πάτε στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδος, πάτε στο Ρέθυμνο, πάτε γύρω και τριγύρω για να μπορέσετε να μας περάσετε μέσα από τη μουσική μηνύματα. Τα θέλει η πολιτεία, ας τα κρατήσει διαφορετικά. Τι να πω σε αυτή την πολιτεία, έτσι όπως τα χειρίζεται. Κύριε Κατσαράκη, δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Εντάξει. Πάντοτε ας μην ξεχνάμε ότι το μουσικό σχολείο είναι του νομού, του νομού Ηρακλείου. Οπότε εμάς δικός μας χρέος είναι να εμφανιζόμαστε πραγματικά σε μια
εμβέλεια γενικότερη και να προσφέρουμε οπωσδήποτε να δείχνουμε τη δουλειά μας και τα παιδιά μας αποκτούν τις ανάλογες εμπειρίες. Γιατί η κάθε εμφάνιση που θα έχει το κάθε παιδί είναι μία ξεχωριστή εμπειρία. Λοιπόν, σήμερα η δεύτερη συναυλία σας στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, πειραματική σκηνή στις 7, για εκείνους οι οποίοι θέλουν να σας ακούσουν και ακολουθεί, αν θέλω να μείνω σε αυτή την εβδομάδα, το Σάββατο, όχι να πάω στην παραπάνω, Σάββατο 30 Μαρτίου. Λοιπόν, και πάλι στον ίδιο χώρο. Κύριε Κατσαράκη, να είστε καλά όλοι σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.